Η κότα κάνει το αγώ. Η φύση κάνει την κότα. Η κότα κάνει το αυγό. Και γιατί λένε το αυγό? Ναι, να σου πω, να σου πω. Να. Γιατί για να δώσεις μια λύση σε αυτό, είναι όπως λέμε και για τη ζωή. Δηλαδή, η ζωή λέει κάνει τη σοφία ή η σοφία τη ζωή. Ποιος μπορεί να μου απαντήσει, είναι το ίδιο πράγμα. Για να το απαντήσεις αυτό, πρέπει να είσαι μελετής. Είτε μία πλευρά, είτε μία πλευρά, πρέπει να έχεις μελετήσει είτε μία πλευρά, ναι, είτε την άλλη. Δηλαδή, εάν έχει πέσει, είσαι δομημένος και έχει πέσει στην αντίληψή σου ότι η σοφία κάνει τη ζωή, γιατί αγαπάς το διάβασμα, θα οδηγηθείς από αυτό το δρόμο στη λύση. Εάν σου έχουν διδάξει ότι με τις εμπειρίες αποκτάς τη σοφία, θα οδηγηθείς από τον άλλον δρόμο πάλι στην ίδια κατεύθυνση με το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν θα είναι όμως το ίδιο το αποτέλεσμα, γιατί μπορεί να γλιτώσεις πολλά πράγματα. Αν επιλέξεις τη σοφία που κάνει τη ζωή, είναι άλλος δρόμος. Δηλαδή ίδιο αποτέλεσμα, αλλά διαφορετικός δρόμος. Εάν διαλέξεις την εμπειρία, για παράδειγμα, η εμπειρία μπορεί να σκόψει το δρόμο. Γιατί, να το πάρω τον ναρκωτικό ή όχι? Και αν το πάρω και γίνει πάθος, ενώ ο δάσκαλος σου λέει μην το παίρνεις γιατί το πήρα εγώ, το δοκίμασα εγώ για σένα, εσύ προχώρα παραπέρα. Μου λέει η άλλη, σε παρακαλώ, λέει, δεν θέλω να με στήσεις ποτέ. Τι έβαλε συμπέρασμα από αυτό? Γιατί την είχαν στήσει. Και όταν σε στείλουν, δεν αρέσει σε κανέναν. Ας βρεθεί ένας άνθρωπος που να πει ότι μ' αρέσει να με στείλουν. Εγώ δεν έχω βρει μέχρι στιγμής κανέναν γκάλο που έχω κάνει. Αλλά ούτε και εμένα μ' αρέσει. Αλλά ούτε και το κάνω στον άλλο. Θα πάρω ένα τηλέφωνο. Θα πω ότι καθυστερώ 10 λεπτά, ένα τέταρτο. Ή κάτι που τύχει και θα ενημερώσω. Να ξέρω άλλος τι θα κάνει. Να σηκωθεί, να φύγει, να πάει όπου θέλει, εκεί που θέλει. Και όταν λέω συμβαίνει κάτι, ποιον λέω, σε ποιον παραπονιάζεις, σε ποιον παραπιάσεις, για παράδειγμα, το Θεό, το Περιστέρι, το βουλευτή, το πατέρα, τον υπουργό, τον πατέρα, δηλαδή ποιος φταίει για σένα και δεν φταίσαι εσύ. Και δεν φταίσαι εσύ. Εγώ λέει τι έκανα. Εγώ λέω αυτά, θέλω να τα πάρετε, λέω, για τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Να τα κάνετε, λέω, θέματα, να πέσουν στην αντίληψή σας, να τα ξεκαθαρίσετε, λέω, μέσα σας και να μου, να μου απαντήσετε ένα-ένα θέμα, ένα-ένα. Εσύ να κάνω προσπάθεια να σε εντάξω στο σύστημα. Φίλοι σου, συγγενείς σου, πολιτικοί, να πάρουν ψήφο. Βέβαια. Τι τους είπες? Το φόρεσα το κουστούμ και πήγα στον καθρέφτη και είδα ότι δεν ταιριάζει. Ότι δεν κάνω εγώ για αυτά. Για να μου λέει ο άλλος τι θα κάνει. Το δοκίμασα. Πήγα και σε ξένη δουλειά και ένσημα, και ένσημα με βάζαν και στην Ολυμπιακή ήθελαν να πω και παντού και στο Υπουργείο και Πολιτισμού. Και αρνήθηκες τέτοιες θέσεις? Ναι. Με ποιο σκεπτικό δηλαδή, τι είπες μέσα σου και τι σε αυτούς? Τι είπες δηλαδή μέσα σου, ότι εγώ? Μάλλον πώς θα αιτιολογείς το ότι αρνήθηκες? Θα σε ρωτήσει αυτός, γιατί ρε Παναγιώτη? Χάνω την ελευθερία μου, χάνω τη σειρά μου. Ποια ελευθερία, ελεύθερος είσαι σου λέει? Όχι, δεν είμαι ελεύθερος. Θα πηγαίνεις σε δουλειά, θα πάρεις. Όχι, είμαι ελεύθερος όπως θέλει αυτός. Πρέπει να κατανοήσουν τη δική σου ελευθερία. Εσύ τι θες να νιώσεις δηλαδή στην ελευθερία τη δικιά σου και που δεν το έχουν οι άλλοι, υποτίθεται? Που λένε ότι είναι ελεύθεροι. Και εγώ ελεύθερος λέει ο άλλος είμαι. Λέω στην τράπεζα λέει, ναι, 7 με 3. Και μετά είμαι ελεύθερος. Ναι, αλλά μετά είναι πτώμα. Δεν μπορεί να πάει να κάνει αυτό που θέλει. Δεν θέλω τίποτα, να φάω και να κοιμηθώ λέει και να πάω μια βόλτα με τη γυναίκα μου. Αυτό δεν πρέπει να έχει απαιτήσεις από τη ζωή, για παράδειγμα.
το αδιέξοδο τη δημιουργία, φθορά, το ποιος θα επικρατήσει. Μετά από τη διαφθορά, το ποιος θα επικρατήσει, πρέπει να υπάρξει διένεξη για να επικρατήσει κάποιος. Η διένεξη τι φέρει, φέρει τον άνθρωπο πίσω, την επιστήμη, τα γράμματα και ξαναρχίζουν όλα την αρχή. Όταν λέει κάτι σου γίνεται συνήθεια, είτε αυτό λέει είναι τσιγάρο, είτε σου είναι μπριζόλα, είτε σου είναι ο κήπος, είτε σου είναι η πισίνα, είτε σου είναι το αυτοκίνητο, είτε σου είναι ποτό, είτε σου είναι το... Συνήθεια. Πώς μπορούμε, λέει, να αντιδαμάσουμε τη συνήθεια? Τη συνήθεια μπορούμε, λέει, να αντιδαμάσουμε με ένα και μοναδικό τρόπο. Να ελέγχουμε, λέει, το κάθε πεντάλεπτο της καθημερινότητας. Ψηλά γράμματα. Τα λες αυτά και τι σε κοιτάνε? Κοιτάνε αυτοί, εγώ λέω, εσείς είστε πίσω από πού να πω εδώ. Δεν βρίσκω και το μέρος. Να σας πω, λέω, κάποιο μέρος δεν βρίσκω μέρος. Να σας πω. Και θα γελάνε βέβαια. Ε? Θα γελάνε βέβαια. Ναι. Οι γιαννιώτες που τους πήρανε συνέντευξη, λέει, εμείς κάνουμε σεξ, λέει, μέχρι τα 90. Και λέει ο δημοσιογράφος, λέει, πού οφείλεται, λέει, αυτό, έχει πέσει, λέει, στην αντίληψή σας, λέει. Το τσάι, λέει, τις περιοχές μας, εμείς, λέει, πίνουμε 1-2 λίτρα, λέει, τσάι τη μέρα. Άντε. Εμείς, λέει, βέβαια. Εμείς, λέει, το έχουμε εδώ, λέει, σαν παράδοση. Και το βρήκαν ότι είναι αυτό. Ναι, μα δεν μπορεί να είναι τίποτα. Όπως και στην Ικαρία. Η Ικαρία, λόγω των κλιματικών συνθήκων και το ότι ο καθένας έχει ένα κήπο, γιατί είναι απομονωμένο νησί, το χειμώνα δεν πάει κανένας εκεί. Πια ντομάτα και πιο όλο αυτό και τι να πας εκεί. Δεν πας τίποτα. Κλείνει για 15 μέρες, 20, ένα μήνα, δεν πάει τίποτα. Και, πάει τι, τίποτα. Τι κάνουν, δηλαδή. Και έχουν αναγκαστεί κάνανε... να έχουν πρώτες ύλες. Δηλαδή έχουν τους κήπους τους, έχουν εκμεταλλευτεί το κάθε τι στην Ικαρία. Δηλαδή 20 τετραγωνικά κήπος, 40 τετραγωνικά. Μισό στρέμμα, σιτάρι. 20 τετραγωνικά αυτό, κουκιά, φάβα. 20 έχουν εκμεταλλευτεί τα πάντα. Έχουν το λάδι τους, έχουν το αυτό, έχουν τα αυτά. Και κάνουν αποθήκη. Ότι πήγα μπροστά, σε τι, επειδή έχω κινητό, αφού το κινητό δεν μου χρειάζεται. Τι να το κάνω. Εγώ θέλω να έχω το λάδι μου το καλό, το αγνό, να έχω 100 κιλά τσουβάλια σιτάρι για να πάω στο μήλο να φτιάξω το ψωμί μου. Το μέλι. Θέλω το μέλι μου, θέλω το, τα πεταγωσάρια του κρασί, θέλω τα φρούτα μου από το κτήμα μου, θέλω το αυτά και τα, αυτά είναι τα βασικά. Τώρα για τα υπόλοιπα, εντάξει, αν υπάρχουν έχει καλό. Αλλά αν δεν υπάρχουν, πάλι καλό. Γιατί έχω τα βασικά πράγματα. Αν είσαι τα βασικά, τι να πάθεις. Δεν παθαίνεις τίποτα. Χωρίς τηλέφωνο. Ζεις. Ζεις. Χωρίς ψωμί δεν ζεις. Χωρίς ψωμί δεν ζεις. Και τους έλεγα εγώ πριν χρόνια. Έλεγα σε κάτι φίλες μου. Λέω, τι τρως. Λέει, μωρέ, εντάξει. Λέω, τι εντάξει λέω. Εντάξει, ε. Ναι. Τι είναι το εντάξει. Τι εντάξει. Όταν λες εντάξει, λέω, τι είναι. Εγώ ξέρω ότι το καταλαβαίνω. Αφού σου λέω ότι είσαι εξωελίγε. Τι να σε πάρω. Ναι. Τι να σε πάρω. Πού ξέρεις να σου πει ότι είμαι. Ναι. Μόλις το είπα αντέδρασε. Εκεί αντέδρασε όμως. Αντέδρασε. Γιατί εγώ το είπα σκόπιμα για να μπήκα κατευθείαν στο θέμα. Για να... Αλλιώς πώς θα τις μιλήσεις. Πώς ναι, θα καταλάβει. Δε θα δεν μπορεί να καταλάβει. Για να εκφραστεί. Ναι, ναι, για να εκφραστεί. Και λέει δηλαδή, να σου πω λέω δηλαδή, η άνθρωπος πίτσα, η άνθρωπος σουβλέκι. Συνέχισε να κλείσω την πόρτα. Η άνθρωπος τσίσμπουργκερ. Σημαίνει τούτο, ότι εσύ λέω απάνω σου δεν έχεις χημεία και οργασμό. Από πού να τον έπρεπε. Αφού αν αναλύεις αυτά τα πράγματα που τρως, θα δεις ότι το 80% με 85% είναι άχρηστα. Δεν έχει κάτι για να κρατήσει το σώμα σου. Εσύ λέω, τα υγρά σου είναι δίσωσμα.
Είπες τέτοια. Το στόμα σου. Ναι, γιατί αφού αυτή είναι η πραγματικότητα, έχουν αναλυθεί. Έχουν πάρει έναν άνθρωπο που σιτίζεται από κήπο και έχουν πάρει και έναν άνθρωπο που σιτίζεται πρόχειρα, φαγητά της ημέρας και έχει αποδειχτεί ότι ο άνθρωπος του κήπου είναι πιο νοήμο. Μου σκοβολάει καλύτερα το σώμα του, δεν μυρίζει ο υδρότας του. Πολλά πράγματα. Είναι πολλά. Είναι πακέτο, δεν είναι ένα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Σουβλάκια αυτό το χοιρινό, ξέρεις για πώς γίνεται. Χοιρινό είναι. Πώς γίνεται το κοτόπουλο σε 20 μέρες. Τι το ταΐζουν. Αυτό άμα το πας μέσα μπορεί η επιστήμη να μην έχει ακόμα και το αναλύσει. Δεν έχει πρόβλημα. Όχι, δεν έχει δηλαδή να καταλήξεις κάπου. Δεν, μπορεί να βρεις οτιδήποτε. Ό,τι δεν σου πάει στο μυαλό. Δείξανε το τι τα ταΐζουν. Ένας πήγαινε στους χούρνους και έπαιρνε ψωμιά αναλωμένα και τα λοιπά. Και ένας άλλος, ναι. Και ένας άλλος, ναι. Πήγαινε και έπαιρνε διάφορα κρέατα αναλωμένα, σάπια και τα λοιπά. Μετά πήγαιναν σε εστιατόρια, παίρνανε λιγμένα φαγητά που είχαν περισσέψει και τα λοιπά. Όλα αυτά τα κάνανε πολτό, τα ρίχνανε μέσα σε ένα χωνί, έδειχνε, τα ξεραίνανε και τα ρίχνανε στα γουρούνια. Άρα τι πρέπει να κάνει η γυναίκα. Άρα η γυναίκα πρέπει να συνετιστεί. Δηλαδή τι να συνετιστεί. Έτσι όμως θα ακούσουν οι γυναίκες και θα πούν. Να. Ότι είσαι φαλοκράτης. Όχι. Πώς. Γιατί εγώ τους τα λέω με τέτοιο τρόπο αφού. Ναι. Θα σε κυνηγήσουν. Θα σου πω. Δεν με κυνηγάνε, με αγαπάνε. Να σου πω γιατί. Παρόλο που τους ταχώνεις έτσι. Να σου πω γιατί με αγαπάνε. Γιατί λέω. Αυτό λέω ξεκίνησε από τις προοδευτικές χώρες σαν μόδα. Αλλά η ισότητα με τον τρόπο λέω που το έχετε περάσει εσείς, ότι η ισότητα εκεί που μας εξυπηρετεί και όχι στη τσέπη ή όχι στη δουλειά ή όχι αυτό, εγώ λέω αυτό το πράγμα δεν το λέω. Άμα θέλει τη ισότητα, πας και πάρεις και εσύ τσουβάλι τσεμέντο, όπως κουβαλάω εγώ, να πας και εσύ να βάλεις στο αυτοκίνητο βενζίνα, να πάρεις και εσύ να με πας, να πάρεις και εσύ αυτοκίνητο να με πας. Γιατί σε πάω όλο συνέχεια. Ναι. Αυτό λέω, ναι, τους έβαλα, πιστεύω λέω να φέρετε καμία αντίληση αυτά, γιατί η ισότητα λέω αυτό είναι, τόσο αν εσείς λέω εννοείται άλλο πράγμα. Αλλά η ισότητα στο λεξικό αυτό λέει, ότι είμαστε ίσοι. Ναι, αλλά σου λέει η γυναίκα είναι πιο ευπαθές. Και αφού τότε τι θέλει την ισότητα, ας βρει κάτι άλλο, το λεξικό έχει και άλλα πράγματα μέσα, έχει και άλλες λέξεις. Ποια είναι η κοροϊδία. Η κοροϊδία ποια είναι. Ότι ναι, ισότητα, αλλά πάμε έξω και πληρώνω εγώ. Ναι, ισότητα, αλλά μου λες εμένα να αλλάξω το αυτοκίνητο. Δεν πάω να πας για αυτοκίνητο να με πας και εμένα. Δηλαδή ας ελγείς απάνω μου με άλλο τρόπο. Να μου δώσετε, λέω, άμα θέλετε να με διατηρήσετε στην πόλη, να σας πω εγώ, λέω, ένα τρόπο που δεν κοστίζει καν. Και να προσέχω, λέω, τα παιδιά σας, να είμαι, λέω, στην οικογένειά σας. Τι εννοείς, να μην χωρέσετε ποτέ. Πώς το πήραν να αυτό, δίνω, προσέχω τα παιδιά σας. Να σας δίνω συμβουλές, να αυτό, να δείτε, λέω, τι όμορφα θα σας φτιάξω εγώ εδώ πέρα την πόλη, λέω. Εσείς τροργόσαστε, λέω. Να δείτε, λέω, τι ωραία, λέω, τι ωραία μπορώ να φτιάξω εγώ, λέω, την πόλη. Ένας άνθρωπος. Ένας. Δεν χρειάζονται παραπάνω. Πώς είσαστε. Εγώ λέω δεν έχω απαιτήσει. Βλέπετε λέω δεν θέλω ούτε βίλες, ούτε Πόρσε. Δεν θέλω γονότα. Εγώ θέλω λέω ένα αυτοκινητάκι να με πηγαίνει ίσα ίσα στη δουλειά μου, γιατί είμαι και εγώ άνθρωπος για να διατηρήσω την προσωπικότητά μου και το μυαλό μου καθαρό. Γιατί αν εγώ δεν έχω το μυαλό μου καθαρό θα σας μπερδέψω, θα σας κάνω χειρότερα. Εγώ λέω το μυαλό μου πρέπει να είναι καθαρό. Και για να είναι καθαρό το μυαλό μου. Έχω και εγώ απαιτήσεις από ναι, μένα. Πρέπει λέω να βάλω δουλειά, λίγο βενζίνα, να πάω στο βουνό μου, να εξαγνιστώ, να πάω στο βουνό, να αυτό να είμαι σωστός, αγνός. Αλλιώς τι να προσφέρω. Μαζευτείτε και λέω πώς να μαζεύετε, λέω κανένα χιλιάρκο, κανένα τέτοιο το. Εγώ λέω, βίλες δεν έχω.
Μετρητά δεν έχω. Ένα αυτοκίνητο μεταχειρισμένο. Ένα δωμάτιο σπίτι. Δεν βρήκα τίποτα. Ίσα-ίσα που έδωσα. Να ζηλέψετε, λέω, εσείς από μένα τι. Αγόρι μου, μου λέει, την ελευθερία σου, όπου πάμε, λέει, σε βρίσκουμε μπροστά. Η ελευθερία δικιά μου, ξέρετε πόσο στοιχίζει. Ρε, ξέρετε, λέω, τι κόστος. Καντάρια. Σε χρόνο, σε πνεύμα. Σε χρήμα. Σε χρήμα. Σε κούραση. Σε... Και φύση δεν τροφάμε. Μα μου λένε πας μόνο στο βουνό. Πας μόνο, λέει, σε κι αν σου τύχει, λέει, κάτι με το αυτοκίνητο, κάτι ένα, κάτι. Έλα δεν λέω που όπου σε στέλνει το ένστικο δεν σου τυχαίνει ποτέ τίποτα. Πάντα σου τυχαίνει όταν είναι άλλος. Και τι να φοβηθώ. Η ζωή δεν είναι, λέω, να φοβηθείς. Γιατί η φύση με την ίδια ευκολία που σε φτιάχνει, με την ίδια ευκολία σε παίρνει. Δεν σε σώνει κανένα. Είτε είσαι μέσα σε κόσμο, είτε είσαι μόνος. Αν είναι να ζεις, θα ζεις. Αυτό είναι νόμος της φύσης. Δεν αλλάζει. Ένας φίλος μου παντρεύτηκε και μέσα στον κόσμο, την ημέρα του γάμου, έπαθε κεφαλικό και κάθαρσε. Ήταν μέσα στον κόσμο. Άκουρα. Τι. Και σηκώθηκε το παιδί, με χωρίς. Η λέτερα. Τι να πω. Σηκώθηκε να χορέψει, παιδί μου, γαμπρός. Τρομερό. Τι τρομερό. Ο Αριστοτήλης είπε ότι, λέει, αν δεν κατανοείς, λέει, το γύρο σου, μην κοιτάς, λέει, προς τα πάνω. Πρέπει αυτό εννοούσε. Βέβαια. Ότι αφού δεν έχεις λύσει το πρόβλημα, εδώ πού πας. Δεν είπα εγώ στο στέλνω. Χρωστάς και πας, διακοπές. Αυτό λέω και να το πω, στη σημερινή εποχή που ο άνθρωπος είναι νοήμων και φτάσει να νομίζει, τότε εγώ λέω είμαι αριανός, δεν έχω καμία σχέση με αυτό. Να χρωστάω εγώ για να πάντα εδώ πέρα. Εγώ δεν έχω, δεν πάω. Πού να πάω, αφού δεν έχω, πού να πάω. Αυτό παιδί μου, αυτό που κάνει είναι παραθύρηση, πώς να σου το πω. Η Ελλάδα γι' αυτό έφτασε εδώ. Αφού έπαιρνε, λέει, ορτοδάνειο, λέει, και έπαιρνε και αυτό και αυτό και πήγαινε, για να τα πληρώσει ποιος. Ποιος θα σου τα δώσει. Θα κόψει από τον τοίχο. Από πού δηλαδή. Έτσι πάει μπροστά ο άνθρωπος. Και εγώ μπορώ να πάρω και να πάω. Να πάρω 5 από το Μάικ, 5 από το αυτό, να πάρω και από την τράπεζα από αυτό. Από αυτό, ναι, και να πάω να κάνω. Και μετά. Εμένα μπορεί αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν εδώ και να μου πούνε το μετά. Να δούμε ότι πού παραπονιόνται, σε ποιον. Εμένα αυτό μου κάνει τίποτα. Ότι παραπονιέσαι πού. Παιδί μου, δεν πήρε λεφτά για να πάρει να εξυπηρετήσει. Είπε σε ευχαριστώ. Πουλάω εγώ λεφτά. Έτσι. Πάρε, πόσα θες, πάρε. Ξέρεις τι θα με πληρώσεις, ξέρεις πού τα παίρνεις τα παιδιά. Και μετά έρχεσαι και πού από εδώ απευθύνει, πού. Μετά φωνάζεις σε ποιον. Αφού είσαι φταίς. Αφού η τράπεζα λεφτά πουλάει, κάνει και δουλειά, δεν κάνει και ποτέ άλλο. Γιατί αισθάνομαι όλο τον κόσμο που είπε γίνει. Αυτή τώρα η απάντηση που έδωσε ήταν. Έτσι λειτουργώ. Και άμα κάναν όλοι έτσι και δεν είχαν παιδιά, τι θα ήταν η. Δεν γινόταν. Οι αρχαίοι, οι φιλόσοφοι και τα λοιπά λέγανε ότι πρέπει να υπάρχουν και οι κοινοί θνητοί, λέει, για την αναπαραγωγή. Ναι, αλλά αυτό τώρα είναι θεία βολή κατά τη μάζα. Ε, βέβαια. Του κόσμου, τι είναι κοινοί θνητοί. Αφού. Τι θα πει κοινό θνητό δηλαδή. Αφού... Εμείς τι είμαστε δηλαδή. Όχι, είπανε το εξή. Δεν πρέπει να παρεξηγείται αυτό με τον τρόπο που λέγεται. Το είπανε, γιατί σου λέει ότι ένας άνθρωπος, φιλόσοφος που έχει άλλου είδους ενδιαφέροντα κτλ. Δεν μπορεί να ασχοληθεί και με αυτό, υπάρχουν οι άλλοι. Γιατί αν κάνουμε όλοι το ίδιο πράγμα, τότε θα φτάσουμε σε ένα σημείο αναπαραγωγής που ο ένας θα τρώει τον άλλον.
ότι η ζωή τι είναι. Είναι ένας κήπος. Σαν τη γη στη μανιά. Μπαίνεις μέσα και τον άλλο τον τραβάει το χρώμα, πάει στη φράουλα. Τον άλλον τον τραβάει το αγγούρι. Από το μέγεθος. Τον άλλον τον τραβάει η ντομάτα. Από τη γεύση. Τον άλλον τον τραβάει. Και τι γίνεται. Τι σημαίνει αυτό. Από τη στιγμή που η φύση έχει φτιάξει τον καθένα μας διαφορετικό, όταν ο καθένας μας βρει τη διαδρομή, διαιωνίζεται και το είδος. Δηλαδή, ο ένας θέλει να κάνει πολλά παιδιά. Αυτό είναι το όνειρό του. Ο άλλος δεν θέλει να κάνει κανένα. Ο άλλος δεν μπορεί χωρίς παρέα. Δεν μπορούμε να πούμε εγώ, δηλαδή δεν μπορεί να πει ο ένας τον άλλον ότι αντί γι' αυτό να κάνεις αυτό. Πρέπει να σεβόμαστε την επιλογή του καθενός. Δηλαδή θες να κάνεις παιδιά, κάνε παιδιά. Θες εσύ να είσαι μόνος, μείνε μόνος. Θες εσύ δεν κάνεις χωρίς παρέα συντροφιά. Θες εσύ αυτό στο βουνό, στο βουνό. Λέω, παιδί μου, την υπηρετούσες. Ναι, μου λέει, την υπηρετούσα. Μισή ευθύνη είναι δικιά σου. Πάει αυτό από τώρα. Να το είσαι υπόψη. Να το είσαι υπόψη. Γιατί δεν κάνουμε ό,τι μας λέει ο άλλος και κουλουτούπες, κουλουτούπες. Έξι μέρα. 8 την άλλη μέρα. Μετά την άλλη εβδομάδα 10. Όχι. Θες κουλουτούπες, κάνε. Μα κάνω εγώ κουλουτούπες για τον άλλον. Τι κουλουτούπες. Και λέω 10 χρόνια λέω και χωρίζει. Εγώ λέω δεν μπορώ να σας καταλάβω. Δεν θέλω. Εγώ λέω και να το δικαιολογήσετε, δεν θέλω. Να είσαστε λέω, πιο αγαπημένοι με το πέρας του χρόνου, ναι. Να δημιουργήσετε καλύτερη υπομονή. Εγώ με λέω αυτή τη φιλοσοφία. Δηλαδή τι, κάθε μέρα που περνάμε δημιουργούμε τέτοιες προϋποθέσεις ούτως ώστε οι επόμενοι να είναι καλύτεροι. Αλλιώς τι δεν είναι. Μάμα πάμε στα χειρότερα, ναι, εγώ με αυτή τη φιλοσοφία. Εγώ γι' αυτό δεν αποδέχομαι, είμαι πολύ σκληρός και τους τα λέω δεν αποδέχομαι. Εγώ αυτό που είναι να πω στον άλλον θα τον πω για να τον εβάλω να καταλάβω. Αλλιώς τι δεν κάνω τίποτα. Θα παίρνω, ορίστε, τελείωσε. Κι άλλο. Είναι μέσα το ψάρι. Όλα είναι μέσα. Εσύ το ψάρι, η βάρκα, η θάλασσα είναι μέσα και ο ουρανός. Σε δεν το βγάλεις το ψάρι. Το ψάρι τι να βγάλω. Πες την κάμερα και δεν βγάλεις το ψάρι. Να αφήσω την κάμερα. Θα παίρνω, ορίστε, τελείωσε. Κι άλλο. Είναι μέσα το ψάρι. Όλα είναι μέσα. Εσύ το ψάρι, η βάρκα, η θάλασσα είναι μέσα και ο ουρανός. Σε δεν το βγάλεις το ψάρι. Το ψάρι τι να βγάλω. Πες την κάμερα και δεν βγάλεις το ψάρι. Να αφήσω την κάμερα. Θα παίρνω, ορίστε, τελείωσε. Κι άλλο. Είναι μέσα το ψάρι. Όλα είναι μέσα. Εσύ το ψάρι, η βάρκα, η θάλασσα είναι μέσα και ο ουρανός. Σε δεν το βγάλεις το ψάρι. Το ψάρι τι να βγάλω. Πες την κάμερα και δεν βγάλεις το ψάρι. Να αφήσω την κάμερα.